Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το One Channel. 4 οι νεκροί στην χώρα από την κακοκαιρία. 6 αγνοούμενοι στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας. Έφτασε το νερό μέχρι τον λαιμό μας, λένε οι κάτοικοι στα χωριά της Καρδίτσας. Μέχρι τις στέγες βυθίστηκαν τα σπίτια. Μανάδες με μωρά περίμεναν στις ταράτσες να σωθούν. Δραματικές εικόνες απεγκλωβισμού με ελικόπτερα, βάρκες και λέμβους. Στη Λάρισα αύριο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέβαλε την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Μαγνησία και Θεσσαλία. 112 για εκενώσεις χωριών σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Στρατός, αστυνομία, λιμενικό και ειδικό σώμα με δίτες επιχειρεί στις πληγήσεις περιοχές. Συντονιστικό κέντρο δημιουργείται στη Λάρισα. Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Group για τα αποτρόπαια γεγονότα στο Blue Horizon. Αντιμέτωποι με κατηγορίες για κακουργήματα, οι 4 που έσπρωξαν στον θάνατο τον Αντώνη. Κρυβόταν μέσα στο πλοίο το πλήρωμα που πραγματοποίησε το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο χθες για να μην υποστεί την οργή του κόσμου που συγκεντρώθηκε στο λιμάνι. Ηχητικό ντοκουμέντο. Συνώνυμη με την απόλυτη καταστροφή έγινε η κακοκαιρία Ντάνιελ, κυρίες και κύριοι, σε Καρδίτσα, Μαγνησία και Θεσσαλία. Η χώρα μετράει και τον 4ο νεκρό, τον αγνοούμενο μέχρι σήμερα κτηνοτρόφο από τον Δομοκό, η ισορρός του οποίου εντοπίστηκε από άνδρες της ΕΜΑΚ. 6 είναι οι αγνοούμενοι στην Αγία Τριάδα Καρδίτσα, σύμφωνα με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια. Δεκάδες οι εγκλωβισμένοι. Το απόγευμα άρχισαν οι απεγκλωβισμοί κατοίκων με σούπερ πούμα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με λέμβους και βάρκες. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τα παιδάκια! Με το σουσίφιο, κοιτάξτε! Θα πνιγεί ο κόσμος! Ο Παλαμάς Καρδίτσας έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Θέλουμε ΕΜΑΚ, δεν θα σωθούμε εμείς από εδώ. Είμαστε εγκλωβισμένοι στο σπίτι. Έξω υπάρχει 1,5 μέτρο νερό. Θέλουμε βάρκα, δεν βγαίνουμε από εδώ, θα πνιγούμε! Παιδιά, μαζί με το σκύλο τους μεταφέρονται με βάρκα σε ασφαλή σημείο. Να έρθει ο στρατός, κάτι βάρκες στον Παλαμά. Εγκλωβισμένος πρέπει να είναι γύρω στα 200-250-300 άτομα. Είναι άτομα τα οποία είναι σε σπίτια ψηλά πάνω από πρώτο δεύτερο όροφο και είναι 10-15 άτομα σε σκεπές σπιτιών, σε σοφίτες σπιτιών. Έχει σε ορισμένες περιοχές έχει φτάσει το νερό στα 2 μέτρα. Και ο κόσμος περιμένει βοήθεια μόνο από εναέρια και από βάρκες. Κάτοικοι και ζώα ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών για να σωθούν. Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την μεταμόρφωση Καρδίτσας συγκλονίζουν. Το μόνο που ξεχωρίζει είναι οι στέγες των σπιτιών. Οι κάτοικοι απευθύνουν συνεχώς εκκλησίες για βοήθεια, καθώς στερεύουν τρόφιμα και νερό. Έχουμε από τις 4 παρά 20 ξεκινήσαν και μπήκαν τα νερά στον Παλαμά. Μάζεψε όλη τη γειτονιά και βρισκόμαστε σε μια ψηλή οικοδομή. Έχω 1,5 μέτρο νερό στο σπίτι μου μπροστά. Στα 300 μέτρα από μένα έχω εγκλωβισμένους μια γυναίκα και έναν ανάπηρο άνθρωπο από το οποίο δεν έχουμε επικοινωνία. Η γυναίκα είναι μέχρι τη μέση στο νερό και σήκωσε τον άντρα της στο κεφάλι για να αναπνέει. Και στο Ριζοβούνι Καρδίτσας όμως επικρατεί το απόλυτο χάος. Σε αυτή τη στιγμή είμαστε 3 άτομα εγκλωβισμένοι. Απλά θέλουμε να ζήσουμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Εδώ που δείχνω, υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Το νερό ξεπερνά το 1 μέτρο με τις ισόγειες κατοικίες και τις αυλές των σπιτιών να έχουν πλημμυρίσει. Είμαι σε ένα υπερψωμένο δεόροχο σπίτι και βλέπω το σπίτι του άλλου που μένω εγώ. Έχει πλημμυρίσει το νερό. Έχει ανεβεί, έφτασε στα κεραμίδια εδώ. Σπίτια τα οποία είναι πλήθυνα έχουν γκρεμιστεί. Το νερό έχει ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Νωρίς το πρωί εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτηρίων. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Σοφάδων, τον κύριο Θανάση Σκάρλο. Κύριε Σκάρλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει σταματήσει η βροχόπτωση. Αλλά οι κάτοικοι σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή την ώρα? Υπάρχουν οικισμοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουμε προσβασιμότητα και προσπερασιμότητα προς τους οικισμούς αυτούς λόγω των νερών που υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν εγκλωβισμένοι? Εγκλωβισμένοι πλέον στο δικό μου δήμο δεν υπάρχουν. Αυτό που το έχω ξαναπεί
είχαμε κατά νου και χθες και προχθές να μην χαθεί καμία ζωή, να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή είτε ζώου στο μέτρο του δυνατού. Επετεύθη, δεν χάσαμε καμία ανθρώπινη ζωή, ζωικό κεφάλαιο χάσαμε. Από εκεί και πέρα, σήμερα η μέρα ήταν και χθες το βράδυ να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, σε χαμηλά σπίτια. Και πώς τους απεγκλωβίσατε, ήρθε η πυροσβεστική? Είτε με την συνδρομή της πυροσβεστικής, είτε με την ΕΜΑΚ. Και εγώ να ευχαριστήσω από τη θέση του Δημάρχου όλες τις υπηρεσίες που συνυπήρξαμε σε αυτές τις δύο μέρες για να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη περιουσία, την ανθρώπινη παρουσία σε αυτόν τον πλανήτη. Έτσι. Τώρα, οι κάτοικοι τι σας λένε, σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν έχουν πρόσβαση σε τροφή, σε πόσιμο νερό? Όπου δεν υπάρχει πρόσβαση ή έχουμε πρόβλημα με τον ΔΔΕ είτε με την ΔΕΙΑ όσον αφορά το πόσιμο νερό, έχουμε φοδιάσει με πόσιμο νερό, έχουμε φοδιάσει με τροφή μεσημέρι βράδυ τους κατοίκους για να μπορέσουμε να ακουφίσουμε τον πόνο τους. Ρεύμα έχετε? Είναι ακόμα οι οικισμοί οι οποίοι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα το ρεύμα. Ενδεχομένως να υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι για τους οποίους για λόγους υγείας το ρεύμα να είναι απαραίτητο? Σαφώς και είναι έτσι. Και σαφώς υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ούτως άλλως ξέρετε στην επαρχία ο μεγάλος πληθυσμός είναι υπέργυρος, είτε μεγάλης ηλικίας, να το πω έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι απεγκλωβισμοί ή η βοήθεια που χρήζει είναι για μεγάλους ανθρώπους. Μάλιστα. Κύριε Σκάλο, επειδή ξέρω ότι είστε στην πρώτη γραμμή και η παρουσία σας αυτή τη στιγμή στον τόπο σας είναι κρίσιμη, να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία μας αυτή. Να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Κοσκινιώτη, ο οποίος είναι κάτοικος Ριζοβουνίου. Κύριε Κοσκινιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Δώστε μας τι εικόνα επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ριζοβούνιο. Χαόδη. Λοιπόν, τεράστιος όγκος νερού. Έχουμε απομακρύνει το σύνολο σχεδόν του χωριού, κλείνουν από 15 άτομα που είναι εγκλωβισμένοι. Δεν υπάρχει προσβασιμότητα ούτε προσπέλαση να φτάσουμε εκεί. Ούτε έχουν έρθει πυροσβέστες, είτε με σούπερ πούμα, είτε με βάρκες. Αυτή τη στιγμή έχω ένα κλιμόλυσα, αφήχθηκε ένα κλιμάκι της ΕΜΑΚ που έρχεται με λέμπους. Θα επιχειρήσουμε να βγάλουμε αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι από χθες και είναι ανήποροι. Και περισσότερο από αυτούς τους 15 που έχω, με τους 9 υπάρχει επικοινωνία, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι το σπίτι τους πλημμυρισμένο και είναι πάνω στα κρεβάτια, τραπέζια κτλ. Με τους υπόλοιπους δυστυχώς δεν έχω και καμία επικοινωνία, αλλά ούτε και πρόσβαση να δω από μακριά τα σπίτια αν είναι καλά, να μου κάνουν ανέβημα κάτι, ότι ξέρουν ότι είναι καλά. Και περίπου πόσοι είναι αυτοί με τους οποίους έχετε ώρα να επικοινωνήσετε? Είναι 6 άτομα. Είναι 6 άτομα. Και ναι. Δεν απαντούν ούτε σε τηλέφωνα, ούτε έχετε δει? Δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία είδους επικοινωνία. Αλλά δεν υπάρχει και να φτάσω κοντά. Δεν μπορώ να φτάσω κοντά. Μάλιστα. Να τώρα το βράδυ σας πώς ήταν? Πώς πέρασε το βράδυ σας? Τι συνέβη? Το βράδυ το περάσαμε όπου μπορούσε καθένα. Οι περισσότεροι μεταφερθήκαν σε διόρροφες κατοικίες. Μοιραστήκαν τη στέγη από 25 και από 30 άτομα σε κάθε σπίτι, να βουλευτούν όλοι οι χωριανοί. Οι υπόλοιποι πάνω σε μηχανήματα διανυκτερεύσαν. Αλλά ευτυχώς, επειδή εμείς εδώ η περιοχή μου έχει ζήσει και τον Ιαννό νωρίτερα και έχει μια πολύ πικρή εμπειρία, ευτυχώς για μας λειτουργήσαμε πάρα πολύ νωρίς από τα ξημερώματα της 6 Σεπτέμβρη. Από τις 4 το πρωί, όπου 5 και 4 που χτύπησαν τις καμπάνες στην αρχή, η εκένωση νωρίς. Βλέπαμε δηλαδή ότι υπάρχει όγκος. Μάλιστα, στιγμή... κύριε Κοσκινιώτη, να σας ευχηθούμε να ξεπεράσετε και αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και καλή δύναμη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Ναι, βεβαίως. Επειδή ζήσαμε και τον Ιαννό, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή και το χωριό μου αλλά και τα όμορα χωριά, ο Ιαννός μπροστά του ήταν μια απλή ψυχάλα, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή δύναμη. Τώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Στεργίου, ο οποίος είναι δήμαρχος Αργυθέας. Κυρία Στεργίου, καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα. Εσείς εκεί στην Αργυθέα σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Είμαστε κι εμείς σε δύσκολη κατάσταση εδώ στα ορεινά του νομού Καρδίτσας. Η ποσότητα του νερού που έχει πέσει τα τελευταία 24 ώρα είναι αδιανόητη. Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του προηγούμενου συνομιλητή σας ότι μπροστά στον Ιαννό ήταν υπερπολαπλάσιες οι ποσότητες του νερού που έχουν πέσει στην ευρύτερη περιοχή και στα ορεινά εδώ στην Καρδίτσα. Εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα. Το σημαντικότερο μάλλον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το ότι είμαστε η αποκοπή, ο κεντρικός οδικός άξονας που συνδέει με την πλησιέστερη Κωμόπολη, το Μουζάκι, από τη Δυτική Αργυθέα. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η Ανατολική Αργυθέα, 8 χωριά δηλαδή, δεν έχουν αυτή τη στιγμή ρεύμα. Παρόλο που είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους ανθρώπους του ΔΕΔΙΕ Καρδίτσας, αλλά λόγω των τεράστιων πλημμυρικών προβλημάτων που υπάρχουν στον κάμπο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποκατάσταση λόγω του ότι το συνεργείο δυσκολεύεται να μετακινηθεί. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Σε 2-3 ακόμα οδικούς άξονες έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές. Που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει και βοήθεια για να σας φέρουν είτε νερό είτε τρόφιμα? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στα τρόφιμα. Τα δίκτυα ίδρυψης σε κάποιους οικισμούς ναι, έχουν καταστραφεί, έχουν παρασυρθεί από τους χυμάρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε εδώ, να το αντιμετωπίσουμε με τους δικούς μας συνεργαζόμενους ιδιώτες. Ωστόσο, θέμα βοήθειας δεν έχουμε ακόμα. Το μόνο που είναι SOS, είναι νούμερο ένα για μας, είναι το ρεύμα, γιατί έχουμε μεγάλους ανθρώπους ηλικία που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές με τις μάσκες οξυγόνου και ούτω καθεξής. Μάλιστα, έρχομαι αυτή τη στιγμή να σας ακούνε και οι αρμόδιες αρχές και να παρέμβουν όπου χρειάζεται. Κυρία Στεργίου, να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Όλος ο κρατικός μηχανισμός έχει εστιάσει τις δυνάμεις του στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, το πιο δύσκολο πεδίο βρίσκεται μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς έχει πλημμυρίσει ο Λιθαίος ποταμός και έχει σπάσει το φράγμα στο Προάστιο. Είναι αποκλεισμένα τα χωριά Προάστιο, Αγία Τριάδα, Παλαμάς, Μεγάλα Καλύβια και Καλογριανά, καθώς τα νερά βρίσκονται σε μεγάλο ύψος. Να ακούσουμε τι δήλωσε προηγουμένως ο Υπουργός. Συνεχίζονται τα πρωτόγνωρα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Ντάνιελ, κυρίως στη Θεσσαλία και σε όμορες περιοχές, που στήχησαν τη ζωή σε 2 συνανθρώπους μας και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες και επιχειρήσεις. Έχουμε επίσης 4 αγνοούμενους, ενώ οι 2 αυστριακοί αγνοούμενοι βρέθηκαν ασφαλείς. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μιας και το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταβάλλεται προσπάθεια αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών, όπως είναι η ηλεκτροδότηση, που επηρεάζει και την υδροδότηση. Εφιστούμε την προσοχή προς όλους για το επόμενο 24ωρο, μέχρι αύριο το βράδυ. Παρακαλώ να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Τα φαινόμενα, τέλος, ενδεχομένως θα επηρεάσουν μερικώς και την Αττική. Απελπιστική είναι η κατάσταση για τρίτο 24ωρο στον Βόλο και το Πήλιο. Η επικοινωνία έχει κοπεί στα 2. Με το Πήλιο, δήλωσε ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος, περιουσίες έχουν καταστραφεί, σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ λάσπη και φερτά υλικά έχουν καλύψει τα πάντα. Ο δρόμος από τη Ζαγορά έως το Καράβωμα δείχνει σαν βομβαρδισμένος. Οι κάτοικοι απομακρύνονται από την περιοχή κάτω Λεχόνια. Το πρωί έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκενώσουν προς τα άνω Λεχόνια, αφού η θεομηνία πλησίαζε απειλητικά το χωριό. Τρίτο 24ωρο χάους στην πόλη και τα χωριά. Μια γυναίκα κλαίει. Πλημμύρισε το σπίτι μας στο υπόγειο, πνίγει το σκυλί μου στο υπόγειο. Τα θερτά υλικά έχουν καταπιεί το σπίτι αυτού του άνδρα. Μπαίνει μέσα με τα γόνατα, σχεδόν μπουσουλώντας. Φώναζα βοήθεια! Και βγήκα από το παράθυρο έξω, το καταλαβαίνεις, δεν ήρθε κανένα. Οι γειτονές του καθαρίζουν τις αυλές. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που αντικρίζουν οι κάτοικοι του Βόλου είναι αποκαρδιωτικές. Τα δέντρα έχουν ξεριζωθεί, οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από μια παχιά στρώση λάσπης. Οι κάτοικοι αναζητούν τα αυτοκίνητά τους, τα βρίσκουν μέτρα μακριά. Τρακαρισμένα, πλημμυρισμένα, με σπασμένα παρμπρίζ. Τα αυτοκίνητα έφτασαν μέχρι τις εισόδους των πολυκατοικιών, καταπλάκωσαν πινακίδες σήμανσης.
αλλά πάλι σκαρφάλωσαν στις αυλές γειτονικών σπιτιών. Την πρώτη δόση δεν το πήρε. Τη δεύτερη. Τα οχήματα κολλάν στη λάσπη το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει! Για μου κολλήσει τι αμάξι μέχρι τώρα. Πού να περάσει τώρα από εδώ. Μία μπουλτόζα διασχίζει τον δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Μεταφέρει ένα 8χρονο αγοράκι και τον πατέρα του που είχαν εγκλωβιστεί. Στον δρόμο τους αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, σκεπασμένα έως την οροφή. Μέσα στη νύχτα ένας ηλικιωμένος άντρας χτυπά το τζάμι. Ζητά βοήθεια. Σε παρακαλώ, έχω τα σκυλιά μέσα να πνιγούνε. Έλα να με τραβήξεις λιγάκι. Και το πήλιο στο έλεος της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Η ισχυρή βροχόπτωση κατάπιε σπίτια, δρόμους και αυτοκίνητα στο βουνό των Κεντάβρων. Άφησε πίσω τις νεκρούς και αγνοούμενους. Η γη στο πήλιο άνοιξε στα δύο. Ο οδηγός αυτού του αυτοκινήτου έχει πέσει στο κενό από ύψος 3 μέτρων. Ο δρόμος έχει κοπεί στο τρίγωνο των Μηλαιών προς το νότιο πήλιο. Η περιπέτειά του ωστόσο δεν τελειώνει εδώ. Για τη διάσωσή του πρέπει να στηθεί μια αερογέφυρα προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Οι χυμαροί παρέσυραν στο διάβα του σπίτια και αυτοκίνητα. Βιβλική καταστροφή, δεν βλέπετε. Είναι κομμένο όλο από κάτω και κινδυνεύει. Ξυπόλοιτοι μέσα στα λασπόνερα, κάτοικοι και τουρίστες στο πήλιο προσπαθούν να διασχίσουν έναν απροσπέλαστο δρόμο. Με φτιάρια καθαρίζουν τους δρόμους που χάθηκαν μέσα στη λάσπη. Είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Ένας να βγει να καθαρίσει, κάτι να κάνει, να γλιτώσουμε. Μεγάλες ζημίες έχουν καταγραφεί σε όλα τα τουριστικά θέρετρα του πηλίου, ενώ απόλυτη καταστροφή έχει γίνει στη Μιλίνα, στο Χόρτο και τον Πλατανιά, όπου οι χήμαροι παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο διάβα τους. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου η Θεομηνία ισοπαίδωσε το ιστορικό γεφύρι της Αρακίνας. Μήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Κανάβια και Σταυρός Ελάτης. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον δημοσιογράφο από τα Τρίκαλα Voice, τον Βασίλη Αλεξίου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, να είστε καλά. Στα Τρίκαλα μετράμε τις πληγές μας. Το φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο. Οι καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Δεν ξέρουμε προς όπου να γυρίσουμε το βλέμμα μας. Είναι όλος ο νομός Τρικάλων κάτω από το νερό. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε το ιστορικό γεφύρι της Αρακίνας, κατασκευασμένο τον 16ο αιώνα από τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Βυσσαρίωνα, όταν ήταν επίσκοπος της περιοχής. Ήταν ένα μνημείο μοναδικής αρχιτεκτονικής. Χθες είχε καταρρεύσει η γέφυρα της πύλης και ακόμη μια γέφυρα η οποία οδηγούσε στα ορεινά χωριά της περιοχής μας. Πριν από λίγη ώρα παρουσίασε κλίση και είναι επικίνδυνη πια και η γέφυρα της Διάβας, η οποία οδηγεί στα ορεινά χωριά του Ασπροποτάμου. Η γέφυρα της Διάβας, η οποία κατασκευάστηκε το 2017, στη θέση μιας που είχε καταρρεύσει από ανάλογα φαινόμενα το 2015. Μάλιστα. Τώρα οι κάτοικοι σε τι κατάσταση βρίσκονται? Υπάρχουν εγκλωβισμένοι, υπάρχουν αγνοούμενοι? Να σας πω επί του πιεστηρίου τι έχουμε. Πριν από λίγη ώρα έφτασε η ειδική ομάδα του στρατού με βάρκες προκειμένου να μπει στα μεγάλα καλύβια. Τα μεγάλα καλύβια είναι στα όρια με τον νομό Καρδίτσης. Όπως είπε και ο υπουργός, εκείνη τα σημαντικότερα προβλήματα. Υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε νεκρούς. Δεν ξέρουμε όμως αν δεν φτάσει ο στρατός και αν δεν φτάσουν οι ειδικές δυνάμεις μέχρι και στο τελευταίο σπίτι. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση στα καλύβια. Είναι αδύνατη, μάλλον. Όχι, δεν είναι εύκολη, είναι αδύνατη. Μάλιστα, Βασίλη Αλεξίου. Ναι, ολοκλήρωσε. Είχαμε σοβαρά προβλήματα μέσα στην πόλη των Τρικάλων. Έσπασε ο Λιθαίος ποταμός σε δύο σημεία. Η πόλη των Τρικάλων βούλιαξε στο νερό. Το μεσημέρι είχαμε ένα μέτρο ύψος του νερού μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα άρχισε να υποχωρεί, αφήνει πίσω τη ατελείωτη λάσπη, καταστροφές και καταστήματα, ισόγειες κατοικίες και υπόγεια. Μάλιστα, Βασίλη Αλεξίου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Τα χτυπήματα της κακοκαιρίας είναι σφοδρά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα, ενώ από την αρχή της εκδήλωσης των φαινομένων σφυροκοπάται και η Σκιάθος. Φαινόμενο χιλιετίας χαρακτήρισε την κακοκαιρία ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμης Λέκας. Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την σφοδρή κακοκαιρία υποφέρει από χθες και το Μουζάκι Καρδίτσας. Το ποτάμι που διέρχεται από την πόλη έχει υπερχυλήσει, πλημμυρίζοντάς την και καταπίνοντας ακόμα και σπίτια. Παραδομένως τα επιθετικά καιρικά φαινόμενα που χτυπάνε την κεντρική Ελλάδα, αυτό το διόροφο κτίριο που λειτουργούσε σαν γυμναστήριο. Δείτε πώς καταραίει σαν τραπουλόχαρτο δίπλα στον ποταμό Πάμισο, στον οποίο έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη. Έχει φύγει από τα θεμέλια ακριβώς. Είναι κτίριο του 2003. Είναι πρόσφατο το κτίριο και αν δείτε τις φωτογραφίες που σας στείλανε δεν έχει πάθει καμιά απολύτως φορά.
Στην Καρδιτσομαγούλα Καρδίτσας, αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους. Συγκλονίζει η εικόνα δύο ηλικιωμένων που προσπαθούν μέσα από τον πλημμυρισμένο δρόμο να απομακρυνθούν. Με σακιά άμμου, οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Έχει μπει το νερό μέσα στο ιερό. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε, να σώσουμε κάτι. Η κακοκαιρία χτύπησε και το κέντρο της πόλης. Οι κάτοικοι είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν. Κάποια στιγμή είδαμε ότι το νερό πλέον ανεβαίνει πολύ μέσα στο σπίτι. Ανεβάσαμε όλα τα έπιπλα μας πάνω στα κρεβάτια, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, τουλάχιστον τα ρούχα μας, αν μη τι άλλο. Και πήραμε τηλέφωνο την πυροσβεστική να έρθει να μας βοηθήσει να βγούμε, γιατί έξω από το σπίτι έφτανε το νερό στη μέση μας. Είναι απλά σχέτη απογοήτευση. Χάσαμε πάλι το σπίτι μας. Και όχι μόνο εμείς. Είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει χάσει τα σπίτια του. Βιβλική καταστροφή και στη Λάρισα. Η εικόνα από ψηλά αποκαρδιωτική. Δρόμοι, καλλιέργειες, εγκαταστάσεις και οικίες έχουν μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη. Τα πάντα έχουν θαυτεί κάτω από τα λασπόνερα. Αρκετοί δρόμοι στο νομό έχουν ισοπεδωθεί, έχουν υποστεί καθίζηση. Τα ορμητικά νερά περνούν μέσα και από την Εθνική. Η αστυνομία διακόπτει την κυκλοφορία. Οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή και να γυρίσουν πίσω. Αποκλεισμένα χωριά και στο νομό Λάρισας, στο Αρμένιο, οι κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στην εκκλησία του χωριού. Ανάμεσα τους και μία 80χρονη γιαγιά με το 30 ημερών εγγόνι της. Η μαμά είναι εμπλουτισμένη στο σπίτι με τον άντρα της, είναι πάνω σε ένα τραπέζι. Θα πάει η πυροσβεστική στη μαμά να τους μεταφέρει και αυτούς στην εκκλησία. Αλλά το μωρό πόσο θα μείνει στην εκκλησία. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Ντάνιελ και το νησί των Σποράδων, η Σκιάθος. Κάτω από την καταρακτώδη βροχή και τα ύψη νερού να βρίσκονται σε επικίνδυνα επίπεδα, ο δήμαρχος του νησιού Θοδωρής Τζούμας ενημερώθηκε πως κινδύνευε η ζωή της αδερφής του. Χωρίς να το σκεφτεί, βούτυξε στα λασπόνερα που, όπως φαίνεται και στο βίντεο, έφταναν μέχρι και το λαιμό του. Ο ίδιος κατάφερε να φτάσει στο σημείο και να βγάλει σώα και ασφαλή την αδερφή του. Οι ουρανοί ανοίξαν και στην Αττική. Τόσο το βράδυ όσο και τις πρώτες πρωινές ώρες, η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια. Πεζοί κυριολεκτικά κολυμπούσαν για να περάσουν από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, έξω από το μετρό του Ευαγγελισμού. Σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, ενώ εστάλει και μήνυμα από το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις. Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, η κακοκαιρία Ντανιέλ σαρώνει τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια. Μπαλκόνια έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα. Δέντρα στο Παλαιοφάλιρο ξεριζώθηκαν καταπλακώνοντας οχήματα και κλείνοντας το δρόμο. Αρκετά προβλήματα δημιουργήθηκαν και στους σταθμούς του μετρό, στο Μοναστηράκι όπως και σε εκείνον του Ευαγγελισμού, που μεγάλοι όγκοι νερού που σχηματίστηκαν στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας εισέρευσαν στο ανώτερο τμήμα του σταθμού, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η εκένωση και το άμεσο κλείσιμο του σταθμού. Στους πλημμυρισμένους δρόμους, τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αδιανόητα περιστατικά. Φαίνονται πολίτες που προσπαθούν να περάσουν το δρόμο και αγωνίζονται να κρατηθούν όρθιοι στη μέση του δρόμου. Δύο γυναίκες φαίνεται πως δεν τα καταφέρνουν. Αργά το βράδυ ήχησε για τους κατοίκους της Αττικής 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις, καθώς η κακοκαιρία ήταν σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα με έντονους κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες. Μεγάλες και σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι δρόμοι σε αρκετά σημεία της Αττικής. Στο Μοσχάτο, λεωφορείο εγκλωβίστηκε σε σπασμένο δρόμο. Τις επόμενες ώρες αναμένεται το φαινόμενο να χτυπήσει ξανά την Αττική. Να δούμε τώρα μέχρι πότε θα σφυροκοπά την χώρα η κακοκαιρία με την βοήθεια του κύριου Νίκου Καντερέ που είναι μετεωρολόγος. Κύριε Καντερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Καταρχάς να εκφράσω τη συνοχώρια και τη λύπη μου για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας από όπου και κατάγομαι και ξέρω όλα αυτά τα μέρη που έγινε. Αυτή η κακοκαιρία είναι πολύ χειρότερη και από τον Ιαννό και από εκείνη που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1994. Τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός από εδώ και στο εξής στις πληγήσεις περιοχές, κύριε Καντερέ? Μισό λεπτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, θα βελτιωθεί ο καιρός με μία λέξη. Έχει ενδιαφέρον τι ακριβώς έγινε. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές που είναι πληγμένες μέσα στο νερό,
Η σημαίνη μαγνησία, τα νερά που κατέβηκαν από τα βουνά φτάσαν τελικά στη θάλασσα. Ενώ στη Θεσσαλία τα νερά αυτά θα διατηρηθούν και ευτυχώς που ο καιρός στις επόμενες ημέρες καλυτερεύει, έτσι ώστε να γίνει κάποια αποστράγγιση και απορροή των νερών αυτών. Επομένως, μας λέτε ότι στη Θεσσαλία αυτή η λίμνη που έχει δημιουργηθεί από το νερό θα κρατήσει κάποιες μέρες μέχρι να γίνει αποστράγγιση. Θα περάσει, γιατί ο καιρός από αύριο ήδη βελτιώνεται. Τα φαινόμενα, θα έλεγα, σταματούν σιγά-σιγά. Δεν έχουν καμία αξία πλέον, δεν θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Ούτε στη μαγνησία που λέγεται ότι θα γίνει επανάληψη των φαινομένων. Θα όχι, είναι πολύ ήπια. Λίγα πράγματα, πολύ ήπια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον κίνδυνος για να λέμε για έντονα φαινόμενα. Αυτά έληξαν. Από αύριο και ειδικά και Σάββατο και Κυριακή και η άλλη εβδομάδα δεν δίνει κάτι το ιδιαίτερο. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, βελτιώνεται ο καιρός, θα γίνει και η εξάτμιση και η απορροή των υδάτων. Αυτό που έχει σημασία όμως, που θέλω να επισημάνω, παρακολουθώντας τον καιρό εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που έγινε αυτή τη φορά είναι ανεξήγητο. Είναι ανεξήγητο. Δηλαδή, για έρθε το πρώτο χαμηλό που μας ήρθε μετά από τον Αύγουστο και τις πυρκαγιές, το οποίο δεν φαινόταν αρχικά. Και εγώ, μάλιστα, να σας πω και προσωπικά, το Σάββατο ειδοποίησα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και άλλα μέσα στην Καρδίτσα για την κακοκαιρία τη μεγάλη, η οποία θα ερχόταν Τρίτη και Τετάρτη. Αλλά κάτι τέτοιο δεν περίμενα. Γιατί ακριβώς συνέβη? Ενώ δεν φαινόταν ότι αυτό το χαμηλό που μας ήρθε θα ήταν τόσο ισχυρό, και πράγματι ήταν αβαθές χαμηλό και έγινε εκείνο το δυτικά της Πελοποννήσου, υπήρχε η σύγκληση ανατολικών νοτιοανατολικών ανέμων, υπήρχαν και οι ανωδικές κινήσεις, υπήρχαν και οι ανολισθήσεις και πολύ μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Η οποία τέλος δεν επέτρεψε και στα ελικόπτερα να πετάξουν για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο. Γιατί, δηλαδή, τι άλλο αυτό χρειάζεται πλέον από τους μετεωρολόγους, τους επιστήμονες, τους προγνώστες και τους παλιούς? Μια έρευνα, τι ακριβώς έγινε? Ποια είναι αυτή η διαφορά? Γιατί το σημαντικό είναι ότι ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Δεν ήταν όπως την άλλη φορά του 1900 που ήταν τέλειο Οκτωβρίου ή 20 Οκτωβρίου. Αυτό είναι. Και το προηγούμενο επίγειο που έγινε πέρυσι, πάλι τις ίδιες ημέρες που χτυπήθηκε και η Ζαγορά και η Σκιάθος και είχαμε μικροπλημμυρίες. Αυτή τη φορά τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν ήταν τριπλάσια και πεντακάσια. Και πενταπλάσια. Δηλαδή στη Ζαγορά πάνω από 500. Ήταν 110 την άλλη φορά και βγήκαν 500 και 600. Δηλαδή αυτό είναι το ανεξήγητο. Τι ακριβώς συνέβη? Τι ήταν αυτό το οποίο έδωσε αυτή την κατάσταση τρομερή? Βλέπετε, η μεταμόρφωση είναι μια λίμνη. Μια λίμνη και δεν έχει να πάει και πουθενά το νερό. Είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν συζητάμε για τις ζημιές. Υπάρχουν και ανθρώπινα θύματα. Να δούμε πώς θα γίνει. Το 1994 είχαμε και εδώ στον Ποδονύφθη ανάλογα φαινόμενα και με νεκρούς. Αυτό όμως δεν μπορεί να εξηγηθεί. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί. Σίγουρα η κλιματική απορρίθμιση συνδράμει στο να έχουμε ακραία φαινόμενα το τελευταίο καιρό και ενδεχομένως να είναι και μια νέα κανονικότητα εντός εισαγωγικών. Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αναμφίβολα υπάρχει. Αλλά πρέπει όμως να εξεταστεί κάθε μια περίπτωση διαφορετικά. Να μην πω και άλλες περιπτώσεις του παρελθόν. Και πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή. Τι έγινε στο Μάτι, τι έγινε, αν θέλετε, και στο Βόλο, τι έγινε και στη Μάντρα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα. Δεν είναι τυχαίο που και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι έχει αρχίσει η κλιματική κατάρρευση, κύριε Καντερέ. Όλα αυτά όταν περάσει. Υπάρχει. Ναι, όταν περάσει έτσι, η πρώτη αυτή αναταραχή, θα κάνουμε την ανασκόπηση για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν μπήκαμε και ακόμη σε φθινόπωρο και χειμώνα που έρχονται και ισχυρότερα συστήματα. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Ο ίδιος μεταβαίνει στις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας. Την ανάγκη ενοποίησης της πολιτικής προστασίας τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Είναι ξεκάθαρο ότι τα κλιματικά φαινόμενα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει και το γνωρίζαμε. Πρέπει και η πολιτεία να αναβαθμίσει την επαρκειά της και να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί και να υποστηρίξει και τους πολίτες και την οικονομία. Το πρώτο μέτρο που νομίζω ότι χρειάζεται άμεσα να γίνει είναι να ενοποιηθεί η κλιματική πολιτική. Ήταν λάθος ο διαχωρισμός όταν η κλιματική πολιτική διαχωρίστηκε και έφυγε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε έναν βαθμό και πήγε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Δεν είναι για όλα απάντηση το 112, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που διαμήνυσε ότι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τις κρίσιμες υποδομές, να τις προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε και τους πολίτες. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι λοιπόν το 112 απάντηση για όλα. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Εγώ τότε έκανα πολύ σκληρή αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβέρνηση που καθυστέρησε πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι από ευρωπαϊκά χρήματα, να υλοποιηθεί. Αλλά εδώ προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά άλλα πράγματα μαζί που εδώ δεν έχουν γίνει. Είμαστε προετοίμαστοι, λέει, και στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες. Είμαστε το κράτος, ήταν απροετοίμαστο. Μα βεβαίως. Μα σας λέω, τα σχέδια πολιτικής προστασίας, ξέρετε, έχουμε βάλει μέσα μια διαδικασία στο Rescue που να μπορεί το κράτος μέλος όχι μόνο να πατάει ένα κουμπάκι, να έρχονται εδώ Ρουμάνοι για πυροσβέσεις, να έρχονται ένα αέρια μέσα, να μας βοηθούν σε πλημμύρες, σε σεισμούς. Όχι μόνο. Έχουμε βάλει και ένα άλλο κουμπάκι που λέει το κράτος μέλος, έλα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να με βοηθήσεις να αναβαθμίσω τα σχέδια αποχής προστασίας. Το είπα στη Βουλή και ο κ. Μητσοτάκης μου έλεγε για τη δομή του Υπουργείου. Στην απάνθρωπη υπόθεση πνιγμού του 36χρονου που οθήθηκε στον θάνατο από τον καταπέλτη του Blue Horizon, περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συνομιλία ντοκουμέντο από την προσέγγιση του Blue Horizon στο λιμάνι του Ηρακλείου χθες το απόγευμα αποτυπώνει τις οδηγίες του καπετάνιου προς το πλήρωμα που πραγματοποιούσαν το δρομολόγιο να κρυφτούν μέσα στο πλοίο για να μην τους βλέπει και εκνευρίζεται ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη. Στα παιδιά που είσαι στην πρίμη, δεν θέλω να φαινόσαστε από κάτω. Πιο μέσα, πιο διακριτικά να βλέπεις, αλλά να μην φαινόσαστε από κάτω. Εντάξει, κάπτεν, θα το ξανα... Ναι, να πάνε πίσω οι ναύτες, να τραβηχτούν πίσω και αν ακούει ο καμαρότος όλοι οι δικοί μας επάνω με τα άσπρα που κάμισαν να μπουν μέσα. Εντάξει, κάπτεν, κύριε Κώστα, αν υπάρχει κάποιος από το ξενοδοχειακό έξω, να πούνε μέσα τα παιδιά, να πούνε μέσα. Σε έχω βάλει ήδη μέσα. Όσο σας βλέπουνε, εκνευρίζονται αυτοί που είναι από κάτω. Πάρτε το χαμπάρι, καθίστε πίσω, μπας και φύγουνε. Εντάξει, κύριε Πιερχέ, το χασμαδόμα. Ορίστε. Θα μου στείλει σε παρακαλώ έναν ναύτη να πάει από ένα άτομο από τη ρεσυσιόν. Εντάξει, καλώς φέρετε. Εν τω μεταξύ, προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν να απολογηθούν το Σάββατο ο καπετάνιος και τα τρία μέλη πληρώματος του πλοίου που έσπρωξαν στο θάνατο και εγκατέλειψαν τον 36χρονο το βράδυ της Τρίτης. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά έδωσε εντολή να διενεργηθεί κατεπίγουσα ποινική έρευνα και για τις ευθύνες του λιμενικού σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρχε λιμενικός βάρδιας στο σημείο την ώρα της τραγωδίας. Είναι το ντοκουμέντο της φρίκης. Σοκ. Αποτροπιασμός. Ο 36χρονος τρέχει να επιβιβαστεί στο πλοίο Blue Horizon της Attica Group που αναχωρεί για το Ηράκλειο της Κρήτης. Η ώρα είναι 9 το βράδυ. Ο καταπέλτης του πλοίου δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Ο 36χρονος πατά πάνω στο πλοίο όταν μέλη του πληρώματος αρχίζουν να διαπληκτίζονται μαζί του. Στη συνέχεια τον σπρώχνουν στη θάλασσα την ώρα που ο καταπέλτης ανεβαίνει και οι μηχανές του πλοίου λειτουργούν κανονικά. Ο 36χρονος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέφτει στο νερό και πνίγεται αβοήθητος. Οι προπέλες του πλοίου δουλεύουν στο φουλ. Στην αρχή φαίνεται να επιπλέει, ωστόσο οι ισχυροί στροβιλισμοί τον σκεπάζουν και κυριολεκτικά τον εξαφανίζουν. Επιβάτες του πλοίου κατέγραψαν τη δολοφονία με τα κινητά τους τηλέφωνα. Εγώ είμαι ακριβώς εδώ. Άρχισαν να φωνάζουν. Επικρατούσε πανικός. Το πλοίο συνέχισε ανενόχλητο το ταξίδι, σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Δεν στήθηκε καμία επιχείρηση διάσωσης. Τα μέλη του πληρώματος που έριξαν στη θάλασσα τον άτυχο άνδρα με καταγωγή από τον Άγιο Νικόλαο που είχε εκδώσει εισιτήριο, δεν έκαναν την παραμικρή ενέργεια για να τον διασώσουν. Γυρνάει και τον κοιτάει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και γυρνάει απαθέστατα και δίνει σήμα, γιατί από ό,τι ξέρω, εάν δεν δώσει σήμα ο ύπαρχος, δεν φεύγει το πλοίο. Αντί να μείνει ο καταπέλτης κάτω, να πεταχτεί έστω ένα σωσίβιο, που δεν ξέρω αν στην περίπτωση αυτή μπορούσε να κάνει κάτι. Να σβήσουν οι μηχανές. Να σβήσουν οι μηχανές, μην πάρει από κάτω τον άνθρωπο. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών του πλοίου, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει καθυστέρηση που δεν οφείλεται στην εταιρεία. Κύριε Απολογούς, κύριε Δεκπάτης, ότι η καθυστέρηση από το πλοίο
οφείλεται σε περιστατικό που έγινε στο τμήμα Εκπαιδεία, το οποίο δεν έχει καμία αρχή για να συμβάνει. Ευχαριστούμε για την καταγραφή. Το πλοίο αναχώρησε κανονικά για το Ηράκλειο και γύρισε πίσω στον Πειραιά μόνο μετά από εισαγγελική εντολή. Όπως φαίνεται στα πλάνα επιβατών, ο καπετάνιος, ο ύπαρχος, ο λοστρόμος και ο αξιωματικός καταστρώματος συλλαμβάνονται για ανθρωποκτονία από κοινού. Περαιτέρω ερωτήματα που τίθενται από αυτό το έγκλημα αφορούν στη συνολική πολιτική της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Ενημερώθηκε ο καπετάνιος ότι άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα και ξεκίνησε τις μηχανές για να φύγει το πλοίο. Υπάρχει πρωτόκολλο διάσωσης ανθρώπου αν βρεθεί στη θάλασσα. Επίσης, ερωτήματα υπάρχουν και για τη στάση του λιμενικού. Υπήρχαν λιμενικές αρχές στο σημείο που αντίκρισαν τι συνέβη. Όχι, δεν υπήρχε λιμενικός και φαίνεται και από το βίντεο. Υπάρχει ένας λιμενικός για όλη τη βάρδια στο λιμάνι του Πειραιά. Από τα βίντεο που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, δεν φαίνεται να υπήρχε παρουσία του λιμενικού την ώρα του συμβάντος και σίγουρα δεν ενήργησε για να σώσει τον 36χρονο. Ο κύριος Βασίλης Πολίτης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία, είναι κοντά μας. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο Αρμάνη. Καλησπέρα σε όλους τηλεθεατές και τηλεθεατρίες. Είναι δυνατόν την ώρα που ο κόσμος αντιδρούσε, όταν έχει δει και το σπρόξιμο στον Αντώνη, ο καπετάνιος να δίνει οδηγίες για να κρυφτούν οι ναυτές, όπως ακούσαμε προηγουμένως στο ηχητικό ντοκουμέντο? Δεν ξέρω αν ο καπετάνιος ήξερε τι ακριβώς έγινε, γιατί αν πραγματικά ήξερε ο καπετάνιος, κανονικά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κατηγορηθεί για φόνο προμελήτης, όπως κατηγορήθηκε ο ύπαρχος και ο καπετάνιος, έτσι. Δεν γιατί έχει τρόπο ο καπετάνιος να έχει ορατότητα ακόμα και στο πίσω μέρος του πλοίου όταν αυτό αναχωρεί? Κύριε Βλαρμάνο, υπάρχει μια κάμερα πίσω για να βλέπουν όταν γίνεται η άπαρση. Όπως υπάρχει βέβαια και ένα κουδούνι για περίπτωση που έχουμε man overboard, δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος πέσει μέσα στη θάλασσα. Αυτό που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πραγματικά 35 χρόνια στο πολεμικό ναυτικό, 27 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, 5 χρόνια σε μεγάλα καράβια κυβερνήτης. Ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό που έγινε, Κουβαρμάνο. Ειλικρινά αυτό η αξία της ανθρώπινης ζωής, η οποία η αδιαφορία, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία η οποία έχει μια μεγάλη σύψη και παρακμή. Γιατί λέμε ότι φταίει ο καπετάνιος, λέμε ότι φταίει ο ύπαρχος και βέβαια φταίνε. Λέμε ότι φταίει αυτός που ο αξιωματικός πάνω ήταν ή ο άλλος ο ναύτης που ήταν πάνω στο επίστρεγο, στο καταπέλτη. Οι άνθρωποι που ήταν στο προβλήτα έξω και βλέπανε για 40 λεπτά. 40 λεπτά ήταν ένα πτώμα που επέπλεε. Δεν βούτυξε κανένας με στη θάλασσα να δει τι γίνεται, να δει τι. Δηλαδή, σας μιλάω ειλικρινά, με ξεπερνάει το όλο το γεγονός. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που έγινε. Είναι πολλά και τα ερωτηματικά για την παρουσία του λιμενικού, διότι στο βίντεο τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι παρόν κάποιος λιμενικός και δεν ξέρουμε αν υπήρχε και πώς ήταν, αν ήταν ένας ή δύο. Γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένας λιμενικός να επιβλέπει με ποιον τρόπο φεύγει το πλοίο? Ναι, γιατί δυστυχώς, να σας πω κάτι, η Ακτή Τσελέπη που είναι το λιμενικό τμήμα που ανήκει στο Λιμεναρχείο Πειραιά, που ελέγχει όλους τους απόπλους των πλοίων που φεύγουν για τις Κυκλάδες ή για τα νησιά της Κρήτης, έχει υποστελεχωρηθεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν, έχουν μείνει κάτω από την οργανική δύναμη και έχουμε φτάσει να υπάρχει ένας λιμενικός για 6 απόπλους πλοίων. Όταν βλέπει λοιπόν ο λιμενικός ότι λύνει τους σκάβους στο καράβι και φεύγει και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πάει στο διπλανό καράβι, στο παραδίπλα καράβι, αυτό και δεν υπήρχε λιμενικός. Εδώ λέμε όμως ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο διαδικασίας για την άπαυση. Δηλαδή, ποια είναι τα πρωτόκολλα, τι προβλέπουν αυτά? Αυτό θα σας πω, ποια είναι τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, λέμε ο ύπαρχος που κάθεται πίσω στο επίστεγο και γίνεται, λέει ότι στον κυβερνήτη, στο καπετάνιο του πλοίου, ότι όλα είμαστε εντάξει από το πίσω από το επίστεγο. Ξεκινάνε να ξεκαπελώνουν τους σκάβους, ναι τα πρίμα. Αρχίζει λοιπόν και του λέει ο κυβερνήτης, σήκωσε το καταπέλτη. Δεν φεύγει το πλοίο. Αυτό το λάθος το μεγάλο. Δεν ξεκινάει και δεν κάνει μηχανές πρόσω. Αν δεν ασφαλίσει το καταπέλτη, γιατί σας λέω ότι μπορεί να συμβούν πάρα πολλά. Και έχουν συμβεί στο παρελθόν. Άρα πρέπει να κλείσει ο καταπέλτης. Γιατί βλέπουμε ότι είναι συνήθις πρακτική να φεύγουν τα πλοία και την ώρα που φεύγει να κλείνει ταυτόχρονα και η μπουκαπόρτα. Δυστυχώς, κύριε Γουραμά, δυστυχώς. Και συνήθως η πρακτική είναι πάλι προτού γίνει πλήρης η βύρα. Γιατί λέει, η διαδικασία είναι αρχίζει, σηκώνει τον καταπέλτης, ασφαλίζει ο καταπέλτης. Λέει ο ύπαρχος ότι είμαστε νέτα πρίμα, ασφαλώς έχει ασφαλιστεί ο καταπέλτης. Ξεκινάει το βύρα στην άγκυρα μπροστά, βύρα η άγκυρα στην αρχή και μετά, αφού ξενερίσει η άγκυρα, βάζουμε μπροστά τις μηχανές και λέμε πρόσω οι μηχανές. Δυστυχώς
για τα λόγω, τα πρωτόκολλα αυτά δεν τηρούνται στην αυτοπλοεία, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για αυτοπλοϊκές εταιρείες, το να καλάβει να φεύγει πίσω το άλλο και να μπορούν να πηγαίνουν πιο γρήγορα στους προορισμούς τους. Ναι, αυτό και έγινε και τώρα. Ναι, αλλά και ποια είναι τα πρωτόκολλα όταν υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα μέσα στο νερό, μέσα στο λιμάνι. Όταν πέφτει άνθρωπος στη θάλασσα είναι διεθνής πρακτική. Δεν είναι να αφήνουμε τον άνθρωπο με τίποτα, δεν θα τον σώσουμε. Είναι δηλαδή, να σας πω κάτι. Γιατί κατηγορούμε, λέω, έχουν πέσει όλοι τότε θέλουν να πει Έλληνες ναυτικοί. Σας το λέω ότι οι Έλληνες ναυτικοί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και βέβαια δεν είναι. Και μάλιστα η Ελλάδα έχει και μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία και είναι εξακουστή η ναυτική της. Όχι μόνο στη ναυτιλία και γράμμα. Αν θα δείτε κάθε χρόνο, υπάρχουν βραβεύσεις από Έλληνες ναυτικούς, από Έλληνες καπετάνιους που έχουν βραβευτεί γιατί έχουν σώσει ανθρώπους στις πέντε θάλασσες του κόσμου. Αυτό που έγινε λοιπόν εχθές, εμένα με ξεπερνάει προχθές, με ξεπερνάει λιγνά. Με ξεπερνάει μετά από τόσο εμπειρία στη θάλασσα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος δηλαδή που έβλεπε τον άλλο ότι έπεσε με στη θάλασσα και έδωσε οδηγία στον καπετάνιο να φύγει. Δεν έριξε ένα σωσίβιο, δεν βούτυξε ένας άνθρωπος να το σώσει στη θάλασσα μέσα. 40 λεπτά ήταν μέσα στη θάλασσα ο άνθρωπος αυτός. Ένα και σίγουρα η δίνη μέσα στο νερό από την λειτουργία των μηχανών έκανε την κατάσταση χειρότερη. Διακουλαμάνω, άμα θα ταξιδέψετε ποτέ με καράβι για να πάτε διακοπές σε ένα από τα νησιά και πετάξετε ένα άδειο μπουκάλι από νερό, θα δείτε ότι το μπουκάλι το νερό θα φτάσει μέχρι το πάτο της θάλασσας. Γιατί η περιδίνηση που γίνεται με το φαινόμενο το τραβάει μέσα στη θάλασσα κάτω. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος αυτός στην περίπτωση να σώθει. Δηλαδή το ξέρουμε και όλοι οι ναυτικοί το ξέρουν ότι αν πέσει άνθρωπος στις προπέλες είναι τελειωμένος. Ή θα πάει από πνιγμό ή θα τον φάνει οι προπέλες. Τελείως δεν υπάρχει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είχε διάφορους μόλοπες, είχε χτυπήσει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Το θέμα σας λέω και πάλι. Βλέπουμε ένα πτώμα που επιπλέει και δεν κοιτάει, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δηλαδή έχουμε χάσει τον αλτρουισμό μας, Άγκλαμαν. Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Έχουμε χάσει την αξία στην ανθρώπινη ζωή. Και μάλιστα το καράβι συνέχισε για 42 λεπτά, συνέχισε την πορεία του και στη συνέχεια αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω γιατί τους έδωσαν σήμα οι αρχές ότι έπρεπε να γυρίσουν. Ξέρετε, θα γινόταν, αν δεν υπήρχε το βίντεο και αν δεν υπήρχαν οι διάφοροι επιβάτες που λέγανε τι κάνατε εκεί, δεν θα γινόταν τίποτα. Θα κλείναμε την πόρτα και την άλλη μέρα το πρωί βρέθηκε ένα πτώμα το οποίο επέβλεπε στο λιμάνι της Πειραιάς, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα είναι τρομερά και τραγικά. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν και να τηρούνται τα πρωτόκολλα διαδικασίες και ασφάλειας που υπάρχουν μέσα στα λιμάνια. Δεν είναι μόνο το κέρδος και το χρόνο, να κερδίσουμε το χρόνο για να φτάνουμε το ένα λιμάνι στο άλλο. Θα πρέπει να προσέχουμε και τους επιβάτες, γιατί λοιπόν, λυπάμαι ειλικρινά που σας λέω, η εικόνα αυτή για τον τουρισμό της Ελλάδας είναι πάρα πολύ τραγική. Φανταστείτε να ταξιδέψει αυτό σε όλο τον κόσμο και να φαίνεται ότι ένας άνθρωπος του καραβιού, το πλήρωμα του καραβιού, σπρώχνει έναν επιβάτη, ο οποίος μπορεί να είναι ένας τουρίστας. Ένας Αμερικανός τουρίστας, καταλαβαίνετε, δεν συνέβαινε αυτό για τον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα. Είναι λυπηρό και τραγικό αυτό που έχει γίνει. Μάλιστα. Κύριε Βασίλη Πολίτη, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε τώρα σελίδα. Έτοιμα για μετάθεση των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος Νίκος Παπάς λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και εκτός ελέγχου, ειδικά στη Θεσσαλία, αναφέρει μεταξύ άλλων. Και ο ανθυποψήφιός του, Στέφανος Τζουμάκας, ζητά να αναβληθούν οι κάλπες λέγοντας ότι πρώτα είναι η ζωή. Σε αυτό το σημείο να δούμε τις οικονομικές ειδήσεις, αλλά και πώς έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο με την Αθανασία Ακρίβου στο One Economy. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες οικονομικές ειδήσεις από τον οικονομικό ταχυδρόμο ούτι.gr. Οι καταστροφές που προκάλεσε σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες η κακοκαιρία Ντάνιελ είναι ανυπολόγιστες, με τον Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας σήμερα να δηλώνει πως η διαδικασία των αποζημιώσεων θα είναι τάχιστη. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός. Ναι. Σε συνεχή επαφή από τη δική μας πλευρά ο αρμόδιος υφυπουργός που έχει το Γενικό Λογιστήριο, ο κύριος Πετραλιάς με τον κύριο Τριαντόπουλο, mm-hmm. που χειρίζεται τα θέματα της κρατικής αρρωγής και ο οποίος τυχαίνει μάλιστα να έχει καταγωγή και από την Μαγνησία, υπάρχουν εκεί ήδη διαδικασίες που ακολουθούνται. Ήδη σε τέτοια φαινόμενα δίνεται μια πρώτη βοήθεια αν έχει καταστραφεί σπίτι, μια προκαταβολή 20.000 ευρώ και επίσης για τις οικοσκευές 6.000 ευρώ. Αυτό το μοντέλο θα εφαρμοστεί και mm-hmm. εδώ. Θα επιχειρήσουμε να πάμε με ταχύτητα αλλά και με ορθή καταγραφή όπως αντιλαμβάνεστε mm-hmm. των ζημιών, έτσι ώστε να αποζημιωθούν πράγματι αυτοί που επλήγησαν και στο βαθμό που επλήγησαν. Mm-hmm.
Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε οριακά το β' τρίμηνο, με τη Eurostat να αναθεωρεί προς τα κάτω την προηγούμενη εκτίμησή της. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της περιοχής αυξήθηκε κατά μόλις 0,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, εναντί αύξησης 0,3% στην πρώτη εκτίμηση, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε 0,5% εναντί αύξησης 0,6% αντίστοιχα. Η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ, με αύξηση 1,3% μετά τη Λιθουανία που παρουσίασε αύξηση 2,9% και τη Σλοβενία που αναπτύχθηκε κατά 1,4%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν η Πολωνία, η Σουηδία αλλά και η Αυστρία. Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή στην Αττική Οδό, η οποία ξεκίνησε με την αποσφράγηση των προσφορών σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ. Οι προσφορές επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για το μεγάλο ασημικό των παραχωρήσεων, καθώς δύο από τους έξι μνηστήρες, η Γεκτέρνα και ο Μυτιλινέος, προσέφεραν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, κάτω από 3 δισεκατομμύρια, αλλά πάνω από 2 δισεκατομμύρια, κινούνται οι άλλες 4 προσφορές. Αυξάνεται το ενδιαφέρον των δανειοληπτών που έχουν δάνειο σε καθυστέρηση προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στη ρύθμισή του. Έτσι, σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη ρυθμιστεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, με το σχετικό αριθμό των ρυθμίσεων να πλησιάζει τις 8.000. Μόνο το μήνα Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 691 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 322 εκατομμύρια ευρώ αρχικών οφειλών, ποσό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο δείκτη του μηνός Ιουλίου, όπου τότε έγιναν 931 ρυθμίσεις, συντηρώντας έτσι σε σταθερά υψηλό επίπεδο το ποσό που ρυθμίζεται σε μηνιαία βάση το τελευταίο τετράμινο. Δώρο Χριστουγέννων 150 ευρώ θα λάβουν 200.000 νέοι και νέες 18 και 19 ετών. Το Youth Path, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταβληθεί στους νέους το Δεκέμβριο και όχι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, που προέβλεπε ο αρχικός κυβερνητικός σχεδιασμός. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβριο. Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσα gov.gr και απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι νέοι να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο TaxiNet. Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό σε ψηφιακή κάρτα και θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για ταξίδια αλλά και σε πολιτιστικές δράσεις όπως θέατρο, σινεμά αλλά και συναυλίες. Πάμε να δούμε πώς κινούνται αυτή τη στιγμή οι αγορές. Να ξεκινήσουμε από το χρηματιστήριο Αθηνών. 1.247,51 μονάδες, μείον 2,04%. Τα ξένα χρηματιστήρια, ο Νίκεϊ στο μείον 0,73%. Ο Φούτσι 100 στο συν 0,21%. Ο γερμανικός DAX στο μείον 0,21%. Και ο γαλλικός CAC 40 στο συν 0,04%. Στην Αμερική τώρα, ο Dow Jones στο μείον 0,09%. Ο τεχνολογικός Nasdaq στο μείον 1,2%. Και ο S&P 500 στο μείον 0,6%. Το πετρέλαιο τώρα, το αμερικανικό αργό στα 87,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent βρίσκεται λίγο υψηλότερα στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός βρίσκεται στα 1943,3 δολάρια η ουγγιά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε στο One Channel γιατί ακολουθεί ο Σταμάτης Ζαχαρός με την εκπομπή εδώ. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.